Γεια σας, γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τα αγαπημένα του μήνα που μας πέρασε, τα αγαπημένα Ιουνίου. Είχα πολύ ωραία πραγματάκια, έγιναν πάρα πολύ ωραία γεγονότα, πολύ ωραία events. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με μακιγιάζ όπως συνήθως. Το πρώτο προϊόν μακιγιάζ το οποίο με ξετρέλανε, ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω, είναι από την NARS και είναι από τα μολύβια τους. Πήρα και τα satin lip pencils, αλλά τα συγκεκριμένα είναι τα velvet matte. Και αν σας αρέσουν τα matte χείλη, τότε αυτά πρέπει σίγουρα να τα δοκιμάσετε. Μένουν σταθερά πάνω στα χείλη, αλλά δεν τα αφήνουν καθόλου ξηρά, τα αφήνουν βελούδινα. Και η απόχρωση που έχω είναι η Red Square και είναι ένα κόκκινο πορτοκαλί. Φοράω συνέχεια τέτοιες αποχρώσεις τώρα το καλοκαίρι. Μου αρέσει πάρα πολύ με το μαύρισμα, με λίγο bronzer, αυτό το κραγιόν και λίγη μάσκαρα και ήταν το μακιγιάζ που έκανα πάρα πολύ συχνά όλο τον Ιούνιο. Υπέροχη υφή. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν είναι αυτόματα, δηλαδή πρέπει να ταξίνετε και χάνετε λίγο προϊόν, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο το προϊόν. Σίγουρα θα δοκιμάσω κι άλλα. Και ανάμεσα στα satin lip pencils και στα velvet, ψηφίζω velvet δαγκωτό. Είναι απίστευτα ωραία. Το επόμενο αγαπημένο μου είναι μία πούδρα και είναι από την Inglot. Είναι η Loose Powder, το νούμερο 218. Είναι μία πούδρα την οποία τη χρησιμοποιώ κάτω από τα μάτια και έχει μία πολύ ελαφριά κίτρινη απόχρωση, οπότε αυτό δίνει έξτρα φωτεινότητα στο βλέμμα. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απαλή, δεν κάνει καθόλου βαριά την επιφάνεια κάτω από τα μάτια, καθόλου cakey, σετάρει απίστευτα ωραία το concealer. Είναι λίγο ακατάστατη σαν πούδρα γιατί είναι σε ελεύθερη μορφή, αλλά αξίζει πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ και η συσκευασία της. Είναι πολύ compact για loose powder, οπότε σίγουρα αυτή θα τη χρησιμοποιήσω όλο το καλοκαίρι. Στα εργαλεία ομορφιάς τώρα δεν έχω κάποιο πινέλο, αλλά έχω ένα σφουγγαράκι και θα σας το δείξω κλειστό τώρα. Είναι σε συσκευασία των δύο. Το έχετε δει όμως σε πολλά tutorial μου τώρα τελευταία. Είναι από την Real Techniques και είναι το σφουγγαράκι με το οποίο εφαρμόζω το foundation, το concealer, την πούδρα κάτω από τα μάτια. Είναι εξαιρετικό. Είναι ένα σφουγγαράκι το οποίο το βρέχεται, αυτό διωγγώνεται και έτσι απλώνει το μακιγιάζ πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ελαφριά. Είναι ό,τι πρέπει τώρα το καλοκαίρι. Φαίνονται τα προϊόντα της βάσης σαν να είναι το δέρμα μας. Είναι τόσο φυσικά. Το μόνο το αρνητικό είναι ότι πρέπει να το καθαρίζετε πάρα πολύ συχνά, πριν και μετά από κάθε χρήση. Αλλά εγώ έχω βρει ότι με το καθαριστικό των πιάτων αυτό είναι που το καθαρίζει τέλεια. Οπότε αν έχετε τέτοια σφουγγαράκια και δεν ξέρετε πώς να βγάλετε τους λεκέδες, δοκιμάστε με λίγο καθαριστικό πιάτων και νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω ένα skincare προϊόν. Σας είχα πει ότι δεν δοκιμάζω καινούργια skincare προϊόντα. Με έχουν στείλει εταιρείες, έχω αγοράσει και κάποια που ήθελα καιρό, αλλά τα έχω στο σιρτάρι μου για να το δοκιμάσω μετά το γάμο, γιατί δεν θέλω να κάνει καμία αντίδραση στο πρόσωπό μου οτιδήποτε νέο προϊόν. Αλλά κάτι που χρησιμοποιούσα καιρό και τώρα το χρησιμοποιώ πολύ συστηματικά είναι από την Bioderma, είναι το Sebium Pore Refiner. Είναι μία κρέμα την οποία τη βάζουμε πρωί και βράδυ. Είναι πολύ ωραίο και ως primer, σας το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο. Τη βάζουμε στα σημεία που η πόρη είναι λίγο πιο μεγάλη και αυτό τους μικραίνει, τους κάνει λίγο πιο απαλούς. Δεν φαίνονται πολύ έντονοι με τη συγκεκριμένη κρέμα, οπότε εγώ το χρησιμοποιώ και ως skincare προϊόν, αλλά και πριν το μακιγιάζ μου. Μου αρέσει πάρα πολύ και θα το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία. Πάμε στο σώμα τώρα. Έχω δύο πολύ αγαπημένα προϊόντα. Το πρώτο είναι από τη The Body Shop και είναι το Body Sorbet. Είναι από τη σειρά Virgin Mojito. Μυρίζει τόσο φρέσκα. Αν σας αρέσουν οι ξινές, λεμονάτες, μυρωδιές, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να δοκιμάσετε. Και ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω αυτή τη σειρά με τα Sorbet. Είναι τόσο δροσιστική πάνω στο δέρμα, πιστεύω ότι είναι το απόλυτο προϊόν σώματος για το καλοκαίρι. Δίνει πολύ ωραία ενυδάτωση, τα body butters νομίζω ότι μου δίνουν καλύτερη ενυδάτωση, αλλά αυτό έχει την πιο ωραία αίσθηση πάνω στο δέρμα. Αν το βάλετε και στο ψυγείο, μετά νομίζω ότι ο καύσωνας δεν θα σας φαίνεται τίποτα. Είναι απίστευτα ωραίο προϊόν και πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Έχω δοκιμάσει και άλλα προϊόντα από τη σειρά, αλλά το συγκεκριμένο το ξεχώρισα, μου άρεσε πάρα πολύ. Το επόμενο προϊόν είναι και αυτό κάτι για το σώμα, το οποίο το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το δοκίμασα. Είναι από τα Hey Poa, είναι κάποια λαδάκια τα οποία έχουν γαρδένια Tahiti's και το συγκεκριμένο έχει μια διαφορετική ονομασία την οποία δεν θα μπω καν στη διαδικασία να την προφέρω, αλλά μυρίζει βανίλια, μυρίζει κάπως γλυκά. Εμένα μου μυρίζει και λίγο μαστίχα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή είμαι από χείο και μου έχει λείψει, μπορεί. Μυρίζει τόσο ωραία. Πρέπει πραγματικά να δοκιμάσετε αυτά τα λαδάκια. Το καλό με τα λάδια είναι ότι προσφέρουν απίστευτη ενυδάτωση. Η μυρωδιά κρατάει πάρα πολύ πάνω στο σώμα και δίνουν αυτήν
την απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη λάμψη στο σώμα που σε συνδυασμό με το μαύρισμα νομίζω ότι θα είναι υπέροχο για το καλοκαίρι. Οπότε αυτό το λαδάκι, όταν είναι ακόμα λίγο βρεγμένη η επιδερμίδα μου, το απλώνω πάνω στο δέρμα μου και πραγματικά μυρίζει όλη μέρα. Μπορείτε να το βρείτε στο site του Hey Poa, αλλά νομίζω υπάρχει και στα φαρμακεία, σε κάποια που έχω δει κάποια online, οπότε σίγουρα ψάξτε το, είναι υπέροχο. Υπέροχο. Και τώρα περνάμε σε βερνίκη ανοιχιών, να σας κάνω ένα πρόλογο για να σας πω γιατί επέλεξα αυτές τις δύο αποχρώσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαύρο πεντικιούρ, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τους αρέσει το μαύρο πεντικιούρ το καλοκαίρι. Νομίζω ότι και με το μαύρισμα είναι υπέροχο, με τα απλά δερμάτινα σανδάλια φαίνεται απίστευτα ωραίο και απίστευτα μποέμ και πολύ σι. Οπότε το πεντικιούρ μου το φτιάχνω σε κάποιο Ινστιτούτο και μετά έψαχνα τα χρώματα τα οποία θα ταιριάξουν με το μαύρο. Και νομίζω ότι ο καλύτερος συνδυασμός είναι το λευκό, οπότε έχω δύο αγαπημένα λευκά βερνίκια τα οποία δοκίμασα. Το πρώτο είναι από τον Κορέ και είναι το White. Γενικά τα βερνίκια του Κορέ δεν μου είχαν ταιριάξει, γιατί δεν μου κρατάνε πάρα πολύ στο μανικιούρ μου. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η φόρμουλα, δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο χρώμα, αλλά μου κράτησε περίπου 5 μέρες. Και είχα ενθουσιαστεί πραγματικά, δεν είχα αλλάξει τίποτα ούτε στη βάση ούτε στο top coat. Ήταν ό,τι έκανα και με τα προηγούμενα, έκανα και με το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βερνίκι. Το χρώμα του είναι λευκό, αλλά είναι λίγο σπασμένο, είναι λίγο πιο γλυκό από το βερνίκι το πολύ, τον ασβέστη που βάζουμε στο μανικιούρ μας. Οπότε μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, αλλά και από την Essie ξεχώρισα ένα. Είναι το Private Weekend και μου αρέσει το συγκεκριμένο γιατί έχει ένα μικροσκοπικό ασημί σήμερ. Πάρα πολύ ωραίο, αγαπημένα τα βερνίκια της Essie, για την ποιότητά τους δεν έχω να πω κάτι. Το σήμερ του δίνει μια έξτρα λάμψη και είναι πάρα πολύ όμορφο, οπότε αυτά τα δύο βερνίκια ήταν συνέχεια στο μανικιούρ μου. Τώρα φοράω το Bamboo White από Victoria Beckham σε συνεργασία με Nails Inc, οπότε πάλι παίζω στους λευκούς μπες τόνους. Και τώρα πάμε σε fashion αγαπημένα. Το πρώτο αγαπημένο είναι αυτό το κολλιέ το οποίο φοράω συνέχεια από τότε που το πήρα και είναι το κολλιέ με το όνομά μου. Επέλεξα να το φτιάξω σε ροζ χρυσό. Απλά αν φοράτε τέτοια κολλιέ, να ξέρετε ότι κάποιοι για να θυμηθούν το όνομά σας ή για να μάθουν πώς σας λένε, θα σας κοιτάνε εδώ. Το έχω ζήσει 2-3 φορές. Είχαν ξεχάσει το όνομά μου και λένε Lucy, ok. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Νομίζω ότι φοράς ταυτότητα από κατοικίδιο, αλλά μου αρέσει πολύ γιατί το έχω συνδυάσει ίσως με το Sex and the City και με την Κάρι από τότε που το φόρεγε. Συνδυάζεται με τα πάντα γιατί εγώ το καλοκαίρι συνήθως φοράω πολλά μικρά λεπτά κολλιέ, οπότε συνδυάζεται τέλεια με όλα και το ροζ χρυσό ταιριάζει πολύ στην επιδερμίδα μου. Ξεχώρισα και τα σκουλαρίκια μου, είναι από Πριγκιπό και είναι αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια τα οποία είναι και κρεμαστά αλλά και τόσο τόσο διακριτικά που ταιριάζουν με όλα. Μπορείτε να τα φορέσετε με τα πάντα και έχει αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο το μάτι που γενικά εμείς στην Ελλάδα φοράμε τέτοια κοσμήματα, αλλά είναι τόσο κομψό. Και το τελευταίο ήταν αγαπημένο και από τον Μάιο και όταν είδα ότι στο βίντεό μου ξέχασα να το αναφέρω, λέω σίγουρα θα είναι το πρώτο που θα έχω στη λίστα μου για τα αγαπημένα του Ιουνίου και είναι αυτό το βιβλίο. Είναι το How to be a Parisian wherever you are. Από τη στιγμή που βγήκε ήθελα να το πάρω, ήταν παντού sold out, έβλεπα συνέχεια στα public πότε θα το φέρουν. Το βρήκα, το πήρα, το διάβασα μέσα σε 2 μέρες και το έχω λατρέψει. Νόμιζα ότι θα είναι ένα βιβλίο που θα μας δείχνει πώς να βάζουμε το κόκκινο παριζιάνικο κραγιόν ή τις ρίγες ή κάτι τελείως επιφανειακό, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο σου δείχνει για ποιο λόγο οι γυναίκες στο Παρίσι έχουν αυτόν τον αέρα. Και το ωραίο είναι ότι δεν είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι σε πολύ μικρά κομμάτια και μπορεί να το διαβάσεις, μπορεί να διαβάσεις στη μέση και μετά να διαβάσεις κάτι στην αρχή. Πάρα πολύ ξεκούραστο, οπότε αν ψάχνετε κάτι για τις διακοπές σας, σίγουρα σας το προτείνω. Είναι στα αγγλικά, αλλά διαβάζεται πάρα πολύ όμορφα. Οπότε ναι, ήταν και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα για το μήνα Ιούνιο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα σας πω ότι θα λείψω για ένα μικρό διάστημα από το YouTube. Έχει επιστρέψει ο Μαρίνος από Κορέα. Είναι ο μήνας στον οποίο παντρευόμαστε, οπότε έχουμε πάρα πολύ τρέξιμο. Στο συνδυασμό δίνω και μαθήματα στην εξεταστική, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Και επειδή δεν θέλω να σας κάνω κάποιο πρόχειρο βίντεο, επιλέγω να μην ανεβάσω κάτι αυτό το διάστημα. Αν με ακολουθείτε όμως στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter, θα σας ενημερώνω καθημερινά για το τι κάνω, για το πώς πάνε οι προετοιμασίες κτλ. Θέλαμε πάρα πολύ και εγώ και ο Μαρίνος να σας ευχαριστήσουμε για τις ευχές σας. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω τόσες ευχές που μας στέλνετε για το γάμο μας. Να είστε όλοι καλά. Θα μου λείψετε πολύ, αλλά θα τα λέμε από τα social media. Να περάσετε υπέροχα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!